Τα εργατικά χέρια όχι απλώς είναι δυσέβρετα, πλέον κοστίζουν 10 ευρώ παραπάνω σε σχέση με άλλες χρονιές. Σε απόγνωση είναι οι αγρότες και η παραγωγή με την κατάσταση που επικρατεί. Λακωνία και Αργολίδα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα θέματα με την ελαιοσυγκομιδή αλλά και την συγκομιδή εσπεριδοειδών. Και ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τη δουλειά του δεν διστάζει να φτάσει και στα 50 ευρώ. Έχουμε χωριό με χωριό, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, κλέβει ο ένας τους εργάτες των αλωνών. Έχουμε μετακινήσει, σήμερα είναι σε μένα, αύριο θα πάει στον άλωνε για να δεχτεί 5 ευρώ παραπάνω, 10 ευρώ. Κατά μέσο όρο σήμερα το ημερομίσθιο είναι 45 ευρώ στο Δήμο Μονεβασίας. Το φαινόμενο με την έλλειψη εργατών γης έχει γίνει βραχνά. Στο αρμόδιο Υπουργείο πρέπει να δράσει άμεσα, αναφέρουν οι φορείς. Να σας πω ότι πέρσι τέτοια εποχή ήταν 4 λεπτά το κιλό και φέτος είναι 5,5. Και υπήρχαν πέρσι, αν υπήρχαν πέρσι παραδείγματος χάρη 20 συνεργεία, φέτος υπάρχουν 5, που σημαίνει καθυστέρηση στη συγκομιδή. Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο που όλο ένα και περισσότεροι κλάδοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πιθανότατα έχει να κάνει και με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αλλά και με το γεγονός ότι κάποιοι κλάδοι δεν προσέφεραν πάντοτε όσα έπρεπε ή μπορούσαν στους εργαζόμενούς τους. Η αλήθεια είναι ότι οι τρεις βασικοί πυλώνες, οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε λυμμένες για να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι η κατοικία αυτών των ανθρώπων, το δεύτερο θα πρέπει να είναι το ημερομίσθιο και το τρίτο θα είναι ο χρόνος διάρκειας της εργασίας τους. Είναι οι τρεις πυλώνες που πρέπει να επικεντρωθούμε. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχει το χειμώνα και θα έρθει, όπως λέμε εμείς, ο μεγάλος έμπορας στο πάγο. Τουλάχιστον μέχρι τέλος Δεκεμβρίου έφευγε μία ποσότητα ικανοποιητική. Λοιπόν, τώρα όμως δυστυχώς θα μας πιάσει Γενάρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας πιάσει και ένας πάγος μέσα. Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Τώρα έχει έρθει αντιμέτωπος και με τις ελλείψεις εργατών.